Για την προσπάθεια της Τουρκίας να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα, ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Χαράλαμπος Πετρίδης στην αυστριακή ομόλογό του Κλάουντια Τάνερ, η οποία πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της κατηδίας συνάντησης και των διευρυμένων συνομιλιών των δύο αντιπροσωπιών, ο κ. Πετρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας στα Βαρόσια, στις θαλάσσιες ζώνες και τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Turkey's ongoing provocative behavior and illegal actions in Cyprus and the Eastern Mediterranean region test the credibility and ability of the European Union to effectively protect its vital interests as well as the sovereign rights of its member states. Austria therefore looks at this situation with great concern. And I would like to state one thing clearly in this context, also after the really excellent discussions with Defense Minister Petrides. As a member of the European Union, we fully support the position of Cyprus. Την συνάντηση απασχόλησαν επίσης οι εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος όπως το κείμενο της στρατηγικής πηξίδας που τέθηκε επιτάπητο στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην συνέχεια, ο κ. Πετρίδης συνόδευσε την αυστριακή ομόλογό του στον τύπο της Μακεδονίτισσας, η οποία κατέθεσε στεφάνι και ξεναγήθηκε στον χώρο που βρίσκεται το μεταγωγικό αεροσκάφος Νοράτλας και σε παρατηρητήριο στην Οδό Λίδρας.